Το λογότυπο και το όνομα του συνδυασμού του, όπως επίσης και τα ονόματα των τριών υποψηφίων αντιπεριφερειαρχών του, παρουσίασε ο νυν Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος και εκ νέου υποψήφιος Απόστολος Κατσιφάρας. Ο συνδυασμός Δυτική Ελλάδα Δικαίωμα στην Πρόοδο ζητάει την ανανέωση της ψήφου των πολιτών της περιοχής, όπως τόνισε ο κ. Κατσιφάρας. Το όνομα του συνδυασμού μας είναι Δυτική Ελλάδα Δικαίωμα στην Πρόοδο. Δύο είναι οι βασικές έννοιες, το δικαίωμα και η πρόοδος. Δικαίωμα στο αύριο. Δικαίωμα στο πρωταγωνιστικό ρόλο που πρέπει να έχει η Δυτική Ελλάδα στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον κόσμο. Δικαίωμα στην ανάπτυξη και την εργασία. Δικαίωμα στην κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή. Δικαίωμα στις νέες και στους νέους μας να μένουν στον τόπο τους και να δημιουργούν. Δικαίωμα στην πορεία προς τα μπρος που χαράξαμε την προηγούμενη περίοδο, η οποία υπερεύει αγκυλώσεις, νοοτροπίες, λογικές και πρακτικές του παρελθόντος και τοποθετήσαμε τον πολίτη στο κέντρο των εξελίξεων. Οι υποψήφοι αντιπεριφερειάρχες με τον Απόστολο Κατσιφάρα είναι για την Αχαΐα ο νυν αντιπεριφερειάρχης Γρηγόρης Αλεξόπουλος, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα. Στην Ετωλακαρνανία η Χριστίνα Σταρακά, η οποία αντικαθιστά τον Βασίλη Αντωνόπουλο. Ήταν πρώτη σε Σταυρούς, περιφερειακή σύμβουλος στις εκλογές του 2010 και αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής. Στην Ηλία, υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης θα είναι ο Γιώργος Γεωργιόπουλος, δικηγόρος. Ήταν δεύτερος σε Σταυρούς, περιφερειακός σύμβουλος στις εκλογές του 2010 και παίρνει την θέση του Χαράλαμπου Καφύρα. Την εκλογική μάχη που επίκειται θα τη δώσουμε μαζί με όλες μας τις δυνάμεις και σήμερα είμαι σε θέση να σας παρουσιάσω τους τρεις τοπικούς αντιπεριφερειάρχες. Στην Ετωλοκανανία θα είναι η κυρία Χριστίνα Σταρακά, γυναίκα. Πρώτη σε Σταυρούς Περιφερειακή Σύμβουλος στις εκλογές του 2010, αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής, πρόσωπο που προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα, διευθυντικός στέλεχος, νέα γενιά αυτοδιοικητικών στελεχών. Στην Αχαΐα θα είναι ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος. Πολιτικός μηχανικός, πρόσωπο με μακρά θητεία στην τοπική αυτοδιοίκηση, πρώτου και δεύτερου βαθμού, με δοκιμασμένες ικανότητες στη διοίκηση και στην πολιτική. Στην Ηλία θα είναι ο Γιώργος Γεωργιόπουλος. Δικηγόρος, δεύτερος σε Σταυρούς Περιφερειακός Σύμβουλος στις εκλογές του 2010, πρώην Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από τη νέα γενιά αυτοδιοικητικών στελεχών με μεγάλη εμπειρία στη δημόσια διοίκηση.